Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 978. Είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, από το Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο, 16ο κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 978, Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Ως δε διήρχοντο τας πόλης, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάτωσι τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των Ιερουσαλήμ. Εμέν λοιπόν εκκλησίε εστερεούντο εις την πίστη και ευξάνοντο των αριθμών καθημέραν. Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την γήν της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωσι το λόγον εν τη Ασία, ήλθον κατά την Μυσίαν και δοκίμαζα να υπάγωσι προς την Βυθινίαν. Πλην δεν αφήκεν αυτούς το πνεύμα, περάσαντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα. Και όραμα εφάνει διανυχτός εις τον Παύλο, αν ήρθε εις Μακεδόν ίστατο, παρακαλών αυτόν και λέγον διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς. Και ως είδε το όραμα, ευθύς ζητήσαμεν να υπάγομεν εις τη Μακεδονία, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς δια να κηρύξομεν το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Και να πάμε και στη σελίδα 999, να διαβάσουμε από το Ήτα κεφάλαιο, από το 8ο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Σελίδες 999, Ήτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού τους περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινεν την αμαρτία εν τη σαρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος φρονούσιν. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσι εις τον Θεόν. Εσείς όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν αδελφοί, ημεθα χρεώστε ουχή στη σάρκα ώστε να ζώμεν κατά σάρκαν, διότι αν ζείτε κατά σάρκαν μελέτε να αποθάνετε, αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Αμήν. Πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπου ο Θεός πραγματικά ενεργεί μεγαλεία, γιατί είναι ο καιρός να δημιουργηθεί, να οικοδομηθεί αυτή η Πρώτη Αποστολική Εκκλησία και να επεκταθεί και να σταθεί σε όλη την οικουμένη, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Το κύριο χαρακτηριστικό της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας είναι ότι μελετάν το Λόγο του Θεού, μένουν στο Λόγο του Θεού
και η προκοπή τους είναι φανερά εις πάντα στους ανθρώπους, όπως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Και δεύτερον, γιατί πάντοτε διοικούνται από το Πνεύμα τους του Αγίου, ώστε να μην περπατάνε σύμφωνα με αυτά που αρέσει στους ανθρώπους, ούτε να περπατάνε με αυτά που θέλουν οι άνθρωποι, ούτε να περπατάνε με αυτά που νομίζουν οι άνθρωποι. Γιατί τότε θα περπατάνε από λάθος σε λάθος και το αποτέλεσμα θα είναι αδιέξοδο και εν γέννη αδιέξοδα, έστω και αν είναι αναγεννημένοι και βαφτισμένοι εν ύδατις στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, έστω και αν έχουν και τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Εάν ζουν κατά το Πνεύμα αλλά δεν περιπατούν κατά το Πνεύμα, τότε το τέλος της κάθε προσπάθειας και επιδίωξης θα είναι αδιέξοδο. Όμως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν περπατάει έτσι. Περπατάει ακριβώς όπως θέλει ο Θεός, δηλαδή μέσα στο Λόγο του Θεού και με διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό στο δεύτερο Αποστολικό ταξίδι ο Απόστολος Παύλος με τους συνδούλους του ξεκινάνε για να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο κατά το Λόγο του Θεού, αλλά όχι κατά τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Ξεκινάνε να κηρύξουν το Λόγο του Θεού στη Φρυγία, στη Γαλατεία, στην Ασία, στη Μυσία, στη Βυθινία, αλλά επειδή ενδιαφέρονται για τη φωνή, κατεύθυνση και διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, γνωρίζουν, ανακαλύπτουν ότι το Πνεύμα του Άγιου τους εμποδίζει να πάνε εκεί που είχαν αποφασίσει, γιατί ήθελαν και γιατί τους άρεσε. Τους εμποδίζει να κάνουν αυτό που είχαν αποφασίσει. Και το αποδέχονται με τη βεβαιότητα μέσα στην καρδιά τους που υπήρχε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ότι ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου ξέρει καλύτερα από μας να κατευθύνει τα βήματά μας. Και έτσι υποτεταγμένοι βρέθηκαν σε αδιέξοδο. Βρέθηκαν στην Τροάδα, ένα μικρό χωριουδάκι. Όμως δεν είναι αδιέξοδο. Αδιέξοδο είναι στα μάτια των ανθρώπων, αλλά είναι η αφετηρία, και προσέξτε το σας παρακαλώ αυτό. Όταν διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο θα φτάσεις στην Τροάδα που φαίνεται αδιέξοδο, αλλά είναι η αφετηρία των νέων πραγμάτων που ο Θεός πρόκειται να κάνει στη ζωή σου. Να το ξαναπώ και συγχωρέστε με και επιτρέψτε μου να το πω έτσι ακριβώς πως είναι η αλήθεια. Όταν ενδιαφέρεσαι να μην φύγεις έξω από το Λόγο του Θεού και ενδιαφέρεσαι να σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο εις πάσαν την αλήθεια, τότε θα διαπιστώσεις στη ζωή σου ότι δεν θα σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο εκεί που θέλεις, ούτε εκεί που πιστεύεις και νομίζεις. Γιατί? Γιατί είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Οι βουλές μου, λέει ο Θεός, δεν είναι βουλές σας. Οι επιθυμίες μου δεν είναι επιθυμίες σας. Άλλο θέλετε εσείς πάντοτε και άλλο θέλω εγώ. Και οι οδοί μου, οι αποφάσεις μου δεν είναι αποφάσεις σας. Άλλο νομίζετε και άλλο νομίζω εγώ. Όταν λοιπόν πάρει ο άνθρωπος στερεά απόφαση να λατρεύει και να προσκυνά τον Κύριο εν αληθεία και εν πνεύματι Αγίω, το Πνεύμα το Άγιο θα τον οδηγήσει στη δική του την Τροάδα, που εκεί δεν είναι αδιέξοδο, αλλά είναι η αφετηρία των νέων πραγμάτων, της ευλογίας που δεν έχεις φανταστεί στη ζωή σου, του θελήματος του Θεού που δεν το έχεις υπολογίσει ποτέ, αλλά είναι βαθιά χαραγμένο μέσα στην καρδιά του Θεού, γιατί σε αγαπάει, γιατί θέλει να συνεργαστεί, γιατί θέλει να σε αποστείλει εκεί που εσύ δεν μπορούσες να πας και δεν ήξερες να πας. Θέλει να σε αποστείλει γιατί είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος, η κατάλληλη οικογένεια, η κατάλληλη εκκλησία που προσκυνάτε και λατρεύετε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία μόνο.
απορρίπτοντας τη γνώμη μας, τη γνώμη σας, απορρίπτοντας το θέλημά σας και απορρίπτοντας την αρέσκειά σας. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος και οι συνεργάτες του βρέθηκαν αποκλεισμένοι στην Τροάδα, μη γνωρίζοντες τι να κάνουν. Μας έφερε εδώ ο Θεός. Κάτι καλό σκοπό έχει ο Θεός για να σε φέρει εδώ σήμερα. Καλό σκοπό έχει ο Θεός. Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο λίγο, μπορεί να σου φαίνεται αλόκοτο λίγο. Και του Παύλου του φαινόταν παράξενο και ο αλόκατο, που ενώ ήθελε να πάει σε μεγάλη περιοχή της Ασίας, ο Θεός τον έφερε στο χωριουδάκι. Ναι, αλλά μετά το χωριουδάκι υπάρχει η δόξα του Θεού, καθώς το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα επεκταθεί και στην Ελλάδα, όπου η Ελλάδα είναι πραγματικά η χώρα της Καινής Διαθήκης, καθώς το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά, όπως η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε στα εβραϊκά, και περιγράφει τόπους ελληνικούς όπου όλα στην πραγματικότητα λαμβάνουν χώρα, ιδίως μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, από την Αντιόχεια με κέντρο την Ελλάδα, στην Ελλάδα. Και έτσι βρέθηκε ο Απόστολος Παύλος, οδηγούμενος και διοικούμενος και αγόμενος υπό του Πνεύματος του Αγίου, καθώς με νυχτερινή όραση βλέπει ο Θεός του φανερώνει, και ευχαριστούμε το Θεό για τις φανερώσεις του Πνεύματος του Αγίου, έναν Μακεδόνα, ο οποίος του λέει: «Σε παρακαλώ, παίρνα απέναντι», βρίσκονται στην Τροάδα, στη Μικρά Ασία, «παίρνα απέναντι στην Ελλάδα και τι σε χρειαζόμαστε, βοήθησέ μας». Και καταλάβαν όλοι ότι ο Θεός τους προσκαλεί να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο έκαναν, πήγαν στους Φιλίππους, και εκεί βρέθηκε η Λυδία και η οικογένεια της Λυδίας, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, σωθήκανε. Αλλά συναντώντας στον δρόμο του ο Παύλος μια δαιμονιζωμένη, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος και μάντευε, μάγισσα δηλαδή, και άρχισε να φωνάζει καθώς πέρναγαν για να εμποδίσουν το έργο του Θεού τα δαιμόνια. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, που κηρύττουνε προς ημάς οδόν σωτηρίας, όπως ακριβώς έκαναν οι Σαραμαρίτες, λέγοντας στον Ζωροβάβελ και στον Ισού των ιών του Ιωσεδέκ, να μαζί να συνοικοδομήσουμε». Δηλαδή, «συμφωνώ με το κήρυγμά σας», έλεγε το πνεύμα πίθωνος. Θέλει να προσκοληθεί για να δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά ο Παύλος μένει στην αλήθεια και με οδηγία Πνεύματος Αγίου επιτιμά το διάβολο και ελευθερώνεται το κορίτσι. Και άρχισε να τους ακολουθεί. Αυτό όμως δημιούργησε τη δοκιμασία προς ευλογία. Οι κύριοι του κοριτσιού που εκμεταλλεύονταν και μάζευαν χρήματα γιατί μάντευε, η μάγισσα, άρχισαν να τον κατηγορούν, με αποτέλεσμα οι στρατηγοί οι Ρωμαίοι τους έπιασαν, τους ράβδισαν με πολλούς ραβδισμούς και τους έθεσαν στη φυλακή υπό τη φύλαξη του δεσμοφύλακα της κεντρικής φυλακής των Φιλίππων, λέγοντας: «Δες τους, μη φύγουνε». Αλλά όμως ο λόγος του Θεού είναι αψευδής και θεόπνευστος. «Δεν είναι τώρα λοιπόν καμία κατάκριση, καμία καταδίκη στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα». Χωρίζει τους χριστιανούς που περπατούν με τη λογική τους από τους χριστιανούς που περπατούν με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, λέγοντας: «Καμία καταδίκη δεν μπορεί να ισχύσει σε αυτούς που περπατούν κατά το πνεύμα, που περπατούν δια Πνεύματος Αγίου, και όχι σε αυτούς που νομίζουν, φαντάζονται και αποφασίζουν και κάνουν, γιατί μπορεί να είναι εν Χριστώ Ιησού αλλά δεν είναι διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, άρα είναι στην καταδίκη. Ενώ όσοι
είναι εν Χριστώ Ιησού, αλλά διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, καμία καταδίκη δεν ισχύει σε αυτούς, ούτε στον Παύλο και τον Σίλα που βρίσκονται φυλακισμένοι. Γιατί το θέλημα του Θεού δεν είναι να φυλακιστούνε και να σταματήσει το έργο του Θεού, είναι να φυλακιστούνε για να εξαπλωθεί το έργο του Θεού. Δεν τους αφήνει να ταλαιπωρηθούν και ιδιαιτέρως δεν αφήνει και το μικρό Τιμόθεο που δεν θα άντεχε στην ταλαιπωρία της φυλάκησης στα πρώτα του ταξίδια, τα αποστολικά. Και έτσι μέσα στη φυλακή βρίσκονται οι δύο δόκιμοι χριστιανοί, ο Σίλας και ο Παύλος, οι οποίοι όμως, λέει η Γραφή, προσευχόμενοι ύμνουν το Θεόν δια Πνεύματος Αγίου και τους άκουγαν όλοι οι δέσμοι. Φυλακισμένοι, δεμένοι σε αλυσίδες, με στρατιώτες να τους φυλάνε, με όλη τη νύχτα υμνούσαν και δόξαζαν το Θεό, ομολογώντας έτσι Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένο, και όλοι άκουγαν, οι δέσμοι άκουγαν τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά είπαμε, δεν τους έβαλε εκεί για να τους καταδικάσει ο Θεός, αλλά τους έβαλε για να δοξαστεί ο Θεός και για να επεκταθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί δεν μένουν μόνο στην αλήθεια, αλλά ιδιαιτέρως διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Και ξαφνικά σεισμός μέγας, αλλά ιδιαίτερος και ειδικός σεισμός. Λέει η Γραφή, και εξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, με αποτέλεσμα παρευθείς αμέσως ανοίχθησαν όλε οι θύρε της φυλακής και λύθησαν πάντων τα δεσμά των φυλακισμένων. Τι σεισμός είναι αυτός? Σεισμός Πνεύματος Αγίου. Τέτοιος σεισμός θα γίνει. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Τι μας υπόσχεται ο Θεός? Έτι μια φορά ακόμη θα σεισώ όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό, γιατί θέλω να μετατεθούν τα ασαλευόμενα για να φανούν και να εμφανιστούν τα ασάλευτα, τα μη ασαλευόμενα. Τέτοιος σεισμός θα γίνει, ακριβώς τέτοιος θα γίνει, που θα σύσει τα θεμέλια των φυλακών που ο διάβολος έχει φυλακίσει ανθρώπους, θα ανοίξει όλες τις πόρτες των φυλακών και θα λύσει όλα τα δεσμά των φυλακισμένων, για να γνωρίσουν ότι ο Ιησούς Χριστός ζει και βασιλεύει και έρχεται ταχαίως. Τέτοιος ειδικός σεισμός θα γίνει, όχι σεισμός καταστροφικός, σεισμός ευλογίας. Οι φυλακές θα τρανταχτούνε, οι πόρτες των φυλακισμένων θα ανοίξουνε, τα δεσμά των φυλακισμένων θα σπάσουνε και θα κηρυχθεί ελευθερία Πνεύματος Αγίου. Όταν το είδε αυτό ο δεσμοφύλακας που είχε την ευθύνη της φύλαξης, τρομοκρατήθηκε. Βλέπει όλους τους δεσμίους ελεύθερους και πήρε μια απόφαση να αυτοκτονήσει. Παίρνει το μαχαίρι να τρυπήσει τον εαυτό του, γιατί σου λέει, αυτά που θα μου κάνουν τώρα οι Ρωμαίοι δεν περιγράφονται. Να φύγουν όλοι οι φυλακισμένοι από τη φυλακή στην οποία διοικητήσουμε εγώ. Και ακούγεται ξαφνικά η φωνή του Παύλου, που δεν φεύγει όταν ελευθερώνεται από τα δεσμά, μένει, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ο χριστιανός δεν το βάζει στα πόδια, μένει για να ομολογήσει. Δεν φοβάται τα δεσμά, το Θεό φοβάται, γιατί ο Θεός θα τον ελευθερώσει. Και φωνάζει από μέσα, μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Δεν φύγαμε, εδώ είμαστε όλοι. Και όταν μπαίνει μέσα και βλέπει ότι δεν είχε φύγει κανένας, τότε ο φόβος του μετετράπη σε έκπληξη και σε απορία, την οποία εκφράζει άμεσα. Τι πρέπει να κάνω, άνδρες, για να σωθώ?
και η φωνή του Αποστόλου Παύλου είναι αυτή που πρέπει να έχουμε όλοι μέσα στην καρδιά μας και στα χείλη μας. Πίστεψε στον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Αυτό είναι το ευαγγελιστικό κήρυγμα των εσχάτων ημερών. Αυτός είναι ο ευαγγελισμός της Εκκλησίας των εσχάτων ημερών. Γιατί είναι αυτός? Γιατί είναι πραγματικά με οδηγία Πνεύματος Αγίου από ανθρώπους που μένουν στο Λόγο του Θεού και διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο και είναι αληθινά παιδιά Θεού. Πίστεψε εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς από όλα τα δεινά, από όλες τις οδύνες εγκυμονούσεις, από όλες τις ταλαιπωρίες σου, από όλα τις δυστυχίες σου, τις απογοητεύσεις σου, από όλα θα σε ελευθερώσει ο Χριστός και όχι μόνο εσένα και τον οίκον σου, εάν πιστέψεις στον Κύριον Ιησού Χριστόν, που λέει ότι ο πιστεύων, όπως το διαβάσαμε, όποιος είναι Χριστό Ιησού και δεν περπατάει κατά τη σάρκα αλλά περπατάει κατά το πνεύμα, δεν ζει κατά το πνεύμα αλλά περπατάει κατά το πνεύμα, δηλαδή τον ελευθέρωσε ο Θεός, ελευθερωθέντες λοιπόν από τις αμαρτίας, δουλωθέντες τώρα εις τον Θεό, τότε θα έχουμε τον καρπό μας εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνια. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, δρόμος ευλογίας, καρποφορίας και δόξης Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος όταν του είπε πίστεψε στον Κύριον Ιησού Χριστόν θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου, όλος ο οίκος του δεσμοφύλακα πίστεψε, τους περιποιήθηκε και αφού πίστεψαν στον Χριστό και δημιουργήθηκε η Εκκλησία των Φιλιππισίων που υπάρχει μέχρι σήμερα, έφυγαν γιατί δεν τους ήθελε φυλακισμένους, τους ήθελε απεσταλμένους ο Θεός. Τώρα όμως αυτά έγιναν τότε. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του που μας περιγράφει για να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να μην γίνει στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην Εκκλησία μας. Όλα εξαρτώνται από τις αποφάσεις που θα πάρουμε σήμερα. Σήμερα. Γιατί σήμερα ακούγεται ο συγκεκριμένος Λόγος του Θεού. Από τις αποφάσεις που θα πάρουμε σήμερα εξαρτάται η ευλογημένη ή μη ή όχι συνέχεια. Εάν οι αποφάσεις μας για την πορεία και τη συνέχεια της ζωής μας είναι πρώτον μέσα στο ευρύτερο θέλημα του Θεού που περιγράφεται ή μέσα στην ευρύτερη δικαιοσύνη του Θεού που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι προσωτηρία, δύναμη Θεού, προσωτηρία εις πάντα το πιστεύοντα, πρώτον, και δεύτερον αν πάρουμε απόφαση να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δεν είναι για μερικούς ανθρώπους αλλά είναι για όλους τους πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Σήμερα λοιπόν, σήμερα θα πάρεις απόφαση. Θα μείνεις μέσα στο Λόγο του Θεού ή έξω από το Λόγο του Θεού? Έξω από το Λόγο του Θεού είναι σκοτάδι. Έξω από το Λόγο του Θεού είναι τα δαιμόνια. Έξω από το Λόγο του Θεού είναι η απώλεια. Θα πάρεις απόφαση να μείνεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος είναι η παρουσία του Θεού και είναι η ευλογία του Θεού. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι το πρώτο. Αλλά για να ολοκληρωθεί το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού, οι καλές βουλές του Θεού που έχει προκαταβολής κόσμου μέσα στην καρδιά του ο Θεός για σένα,
τότε πρέπει να πάρεις και τη δεύτερη στερεή απόφαση. Υπάρχει άνθρωπος, να το περιγράψω αλλιώς, που δεν κάνει ποτέ λάθος? Η απάντηση των ανθρώπων είναι δεν υπάρχει. Η απάντηση του Λόγου του Θεού είναι υπάρχει. Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος. Και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν κάνει στη ζωή του ποτέ λάθος? Είναι αυτός που μελετάει και μένει στο Λόγο του Θεού και η προκοπή του είναι φανερή, πρώτον. Και δεύτερον, είναι αυτός που διοικείται μόνο από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο έχει συγκεκριμένο έργο στη ζωή του ανθρώπου, που είναι πρώτον άλλος παράκλητος. Όταν έφυγε ο Χριστός από τη ζωή, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλύθηκε, τους είπε φεύγω, σας συμφέρει, είπε στους μαθητάς τότε και στους μαθητάς στο διηνεκές, να φύγω, γιατί όταν θα φύγω θα στείλω άλλον παράκλητο που θα μένει μέσα σας, θα κατοικεί μέσα σας και θα σας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Είναι αυτός ο παράκλητος που θα σας διδάσκει πάντοτε τη σοφία του Θεού, τη σύνεση του Θεού, την οδόν την οποία πρέπει ακριβώς να περπατάτε, θα σας συμβουλεύει και θα σας προστατεύει. Τρίτον, θα σας υπενθυμίζει πάντοτε το Λόγο του Θεού για να μην βγείτε απ' έξω χωρίς να το καταλάβετε, ώστε να είστε με ασφάλεια μέσα στο Λόγο του Θεού. Τέταρτον, είναι αυτός που εκπορεύεται εκ του Πατρός διά του Ιησού Χριστού και είναι αυτός που μαρτυρεί σε εσάς και στους άλλους για το Χριστό. Δεν θα είστε μάρτυρες του Χριστού εσείς, γιατί μην προμελετάτε, λέει ο Χριστός, τι θα πείτε εκείνη την ημέρα, γιατί ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας που είναι μέσα σας και θα σας διδάσκει για το τι θα λέτε, αλλά και όταν χρειαστεί αυτός θα μιλάει μέσα από σας αντί για σας. Σκεφτείτε, αδερφοί, τι είναι ο παράκλητος? Είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός. Και οι άνθρωποι τον αγνοούν. Και εμείς που βρήκαμε χάρη από τον Θεό να τον γνωρίσουμε τον παράκλητο, τον ξεχνάμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί είναι αυτός που μέσα σας όντας ελέγχει τον κόσμο που είναι δίπλα σας και περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Μόνο με την παρουσία σας, χωρίς να ανοίγετε το στόμα σας, ο παράκλητος που είναι εντός σας μεταμορφώνει την όψη σας στα μάτια των άλλων, ώστε καταλαβαίνουν ότι είναι ο Χριστός. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Υπήρχε, όταν πίστεψα, ένα συνάδελφός μου και πολύ φίλος μου, ήταν εμπορικός διευθυντής, που όταν έμαθε ότι δέχτηκα τον Χριστό ήρθε σπίτι και με μάλωσε. Πολύ φίλοι ήμασταν. Δεν τρέπεσε να γίνεις θεούς, ώστε είναι αυτά που σε παρασύρανε? Του έκανε την ομολογία μου, την άκουσε ξανά τα ίδια. Και από εκείνη την ημέρα ερχόταν κάθε πρωί στο γραφείο μου και με έβριζε, με έψαλνε. Μου έλεγε. Στην αρχή αντιστεκόμουν, μετά τον έβλεπα που ερχόταν, γέλαγα, περίμενα να μου τα πει όλα, τελείωνε και έφευγε. Μία μέρα όμως μπήκε μες στο γραφείο μου, όχι αγριεμένος, δεν είμαστε φίλοι, μπήκε έτσι έτοιμος να μου τα πει. Και καθώς κλείνει την πόρτα και με κοιτάει, μένει ακίνητος. Κουρλώνει τα μάτια του, με κοιτάει, κάθισε 1, 2, 3 λεφτά έτσι και σκόθηκε και έφυγε. Εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε. Και έρχεται το μεσημέρι, όταν γύρισε, ήταν εμπορικός διευθυντής και έβγαινε έξω, έρχεται το μεσημέρι, μπαίνει μέσα,
Λέει, είσαι εδώ, εδώ του λέω είμαι. Λέει, τι έγινε, μου λέει. Λέω, τι έγινε. Το πρωί μου λέει, τι συνέβη. Λέω, δεν ξέρω τι συνέβη. Λέει, μπήκα μέσα και όλο το γραφείο ήταν γεμάτο φως. Και ξέρεις από πού ερχόταν το φως? Από τη φάτσα σου. Και συνεχίζει. Πότε θα πας σε εκκλησία? Του λέω, δεν θυμάμαι, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, όποτε είχαμε. Μου λέει, θα έρθω κι εγώ. Ήρθε, τον αναγέννησε ο Χριστός, αλλά θα σας πω και αυτό. Αυτός ήταν καράτε, βαράτε και τέτοια. Πολύ μορφωμένο παιδί, πολύ έξυπνο παιδί. Και είμαστε στην παλιά εκκλησία τη μικρή και απέναντι είχαμε ένα γείτονα που μας δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Μας γρατζούναγε τα αυτοκίνητα, μας έβριζε. Εμείς τα πρόβατα του Θεού, θυμώνα, εγώ θύμωνα τουλάχιστον, αλλά κατόπινα το θυμό μου και δεν μίλαγα καθόλου. Ξαφνικά όταν ήρθε την επόμενη μέρα δεν ξαναβγήκε έξω. Ρε, γιατί δεν ξαναβγήκε έξω ο γείτονας? Ρε, τι συμβαίνει με το γείτονα? Λέω, κάτι χέρι έχει βάλει ο Σταύρος. Πηγαίνω το πιάνω ο Σταύρο, του λέω, τι έγινε με το γείτονα? Τίποτα, μου λέει. Ρε, λέγε, του λέω. Κοίταξε, μου λέει, χθες που είχα έρθει το πρωί την Κυριακή, παρκάρω, ήταν η εκκλησία και απέναντι ήταν το σπίτι του γείτονα. Παρκάρισα, λέει, όχι στην πόρτα του, λίγο πιο πίσω. Βγαίνει έξω και μου λέει, πιο μακριά. Εγώ, λέει, σαν καλός χριστιανός, έκανα λίγο πιο πίσω το αυτοκίνητο. Πιο μακριά. Πάλι, λέει, σαν καλός χριστιανός, έκανα πιο πίσω το αυτοκίνητο. Πιο μακριά. Οπότε μου λέω, του λέω κι εγώ, γέλα εδώ. Γέλα εδώ. Έρχεται αυτός. Βγαίνω έξω, ήταν και λιγάκι έτσι, από τέτοιος. Λοιπόν, βγαίνω έξω, του λέω, άκουσε να δεις. Εγώ ακόμη δεν είμαι σαν κι αυτούς. Εάν με ξαναπειράξεις, θα σου σπάσω τα κόκαλα. Μπες μέσα και μην ξαναβγεις έξω. Από τότε ησυχάσαμε με το γείτονα. Ούτε καλημέρα δεν μας έλεγε. Βέβαια, μπήκε αυτός μέσα, αναγεννήθηκε, τον βάφτισε ο Κύριος με πνευμάγιο. Όμως να επανέλθουμε στο λόγο του Θεού. Το πνεύμα, ο παράκλητος, το πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο. Τον έλεγξε το Σταύρο, τον αδερφό μας. Τον έλεγξε. Και τον ευλόγησε ο Θεός. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Και ιδιαιτέρως να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας σε αυτά που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού για τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, που μας λέει δεν υπάρχει καμία καταδίκη. Όχι σε όλους τους χριστιανούς, αλλά μόνο σε αυτούς που περπατούν κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Δηλαδή που διοικούνται από το πνεύμα το Άγιο και δεν διοικούνται από τον εαυτό τους. Γιατί? Γιατί ο νόμος του πνεύματος, το λόγο του Θεού, υπάρχουν νόμοι πνευματικοί απαράβατοι που δεν μπορείς να τους ξεπεράσεις. Όπως είναι ο νόμος της βαρύτητος, αυτό θα πέσει. Όσο ψηλά και αν το πετάξω θα πέσει. Έτσι είναι και οι πνευματικοί νόμοι. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Ο υπερήφανος όσο ψηλά και να ανέβει θα γκρεμίσει. Αντιθέτως στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Ο ταπεινός ό,τι και να συμβεί στη ζωή του θα βγει στην επιφάνεια. Γιατί θα βρίσκει χάρη από το Θεό. Υπάρχει ένας νόμος λοιπόν πνευματικός που πρέπει εμείς η Εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου να του δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Και ποιος είναι? Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, το ξαναλέω, ο νόμος του πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας εν Χριστώ Ιησού, στη ζωή των χριστιανών, ο νόμος αυτός μας ελευθερώνει από όλους τους άλλους νόμους. Καταλάβατε, υπάρχουν νόμοι πολλοί, φυσικοί, οι οποίοι τον άνθρωπο, στον άνθρωπο δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος του Πνεύματος του Αγίου, όμως μόνο στη ζωή του χριστιανού μας ελευθερώνει από όλους τους άλλους νόμους. Δηλαδή πάει κάποτε ο Απόστολος Πέτρος και λέει, μας ζητάνε, λέει, να δώσουμε το δίδραχμο στον Κύριο. Να του δώσουμε?
Λέει ο Κύριος, εμείς λέει είμαστε ιοι και είναι ελεύθεροι από το να δίδουν δίδραχμα, όχι φόρο, δίδραχμα σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο. Αλλά κοιτάξτε πώς ελευθερώνει ο Χριστός. Αλλά για να μην σκανδαλιστούνε, πήγαινε ρίξε το αγκίστρι σου στη θάλασσα, θα πιάσεις ένα ψάρι μέσα και θα βρεις δύο δίδραχμα, δώσε ένα για σένα και ένα για μένα. Πώς μας ελευθερώνει από όλους τους άλλους νόμους? Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός. Ποιος ήταν ο νόμος? Στη φυλακή, Παύλο και Σίλα, δεμένοι. Δεν υπάρχει εδώ ο νόμος του Πνεύματος του Αγίου. Μας ελευθερώνει από όλους τους άλλους νόμους. Δηλαδή αδερφοί αγαπητοί, είμαστε ελεύθεροι. Βεβαίως υποτασσόμεθα εις πάσαν αρχήν και εξουσίαν, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά είμαστε ελεύθεροι από πάσαν αρχήν και εξουσίαν. Γιατί? Γιατί η δικαιοσύνη δική μας δεν στηρίζεται στη δικαιοσύνη του ανθρώπου, των ανθρώπων που είναι σαυρόμικο ρούχο. Στηρίζεται στη δικαιοσύνη του Θεού που είναι τέλεια. Είμαστε ελεύθεροι. Ελευθερωθέντες από το Θεό, τότε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ελεύθερος ον πάντων, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας, γιατί εκείνο που με ενδιαφέρει να κερδίσω για τον Χριστό τους περισσότερους. Αυτό είναι που θέλουμε εμείς. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε μεγάλα και σπουδαία πράγματα, γιατί αυτό είναι υπερηφάνεια. Εμείς θέλουμε να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας και ο Χριστός να κάνει στη ζωή μας ό,τι Αυτός θέλει. Ο νόμος λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή των χριστιανών μας ελευθέρωσε από τον νόμο και της αμαρτίας και του θανάτου. Από κάθε νόμο μας ελευθέρωσε, και τον νόμο του Μωυσή, από όλους τους νόμους μας ελευθέρωσε. Γιατί? Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο των ανθρώπων ή του Θεού ή της αμαρτίας, αυτός ο νόμος είναι ανίσχυρος, γιατί εμείς είμαστε σάρκα. Ο Θεός αποφάσισε και έστειλε τον Υιόν του, το μονογενή, με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, και τον έστειλε περί αμαρτίας για να πεθάνει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να πάρει όλες τις αμαρτίες μας αυτός και εμείς να μείνουμε ελεύθεροι από όλους τους νόμους της αμαρτίας και του θανάτου. Γιατί? Γιατί ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό. Έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες μας. Και δεν υπάρχει αμαρτία για σένα. Γιατί? Γιατί την πήρε ο Χριστός. Αρκεί να η ζωή σου να είναι Χριστό Ιησού μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αμήν αδερφοί. Είσαι ελεύθερος αδερφέ. Χρησιμοποίησε όμως την ελευθερία σου δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή είμαι ελεύθερος αλλά δεν κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ελεύθερος αλλά θα κάνω ό,τι θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Για να πηγαίνω από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα και να φτάσω μέχρι να εισέλθω πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Είμαστε ελεύθεροι. Είσαι ελεύθερος. Σε ελευθέρωσε ο Χριστός. Χρησιμοποίησε όμως την αμαρτία σου. Τι σημαίνει ελεύθερος? Κάνεις ό,τι θέλεις. Κανένας δεν μπορεί να σου επιβάλλει το τι θα κάνεις και το τι δεν θα κάνεις. Ούτε η αμαρτία, ούτε ο φόβος του θανάτου, ούτε ο διάβολος, ούτε ακόμη και ο Θεός δεν μπορεί να σε αναγκάσει να κάνεις ό,τι θέλεις, γιατί σου δώσε το μεγάλο αυτό χαρακτηριστικό, να είσαι ελεύθερος, πλασμένος κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Μόνο ο Θεός είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει και εσύ. Αλλά τώρα τι σου λέει? Μην κάνεις ό,τι θέλεις, θα τα κάνεις μουσκεμά. Από αγάπη μας το λέει. Μην παίρνεις αποφάσεις εσύ, θα κάνεις λάθη. Θα βρεθείς σε αδιέξοδα και δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσουν τα λάθη. Κάνε ό,τι λέει ο λόγος μου και διοικήσου από το Πνεύμα μου το Άγιο και εγώ θα είμαι πάντοτε μαζί σου. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Πάρα πολύ εύκολα. Παίρνεις απόφαση να κάνεις κάτι, να αγοράσεις αυτό γιατί σ' αρέσει, γιατί το θέλεις, γιατί νομίζεις ότι είναι το καλύτερο. Πριν ολοκληρώσεις την απόφασή σου, πήγαινε στο ταμείο σου, γονάτισε, ταπεινώσου για να βρεις χάρη από το Θεό,
Ζήτα το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει και να σε ελευθερώσει από πάσης αμαρτίας. Και τότε θα έρθει ο Θεός και θα σου δείξει τούτο, που είναι πολύ πιο ωραίο από αυτό που αποφασίζεις εσύ. Είναι τέλειο. Και θα πεις, πώς δεν το βλέπα τόσο καιρό. Πώς θα πω που αν το έκανα θα έκανα φοβερό λάθος. Έχει τον τρόπο το Θεός. Μα αν δεν έχει ο Θεός τον τρόπο του να σε πείσει, ποιος θα σε πείσει εγώ? Ποιος θα σε πείσει? Ο Θεός έχει το δικό του τρόπο να πείθει τους ανθρώπους. Ποιους όμως? Πρώτον τους χριστιανούς και δεύτερον αυτούς που θέλουν να πείθονται από το Πνεύμα το Άγιο. Το επιθυμούν, το εξητούν. Και έτσι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι οι ζώντες κατά τη σάρκα έχουν το φρόνημα της σαρκός. Δηλαδή, λάθη. Ενώ οι ζώντες κατά το Πνεύμα έχουν το φρόνημα του Πνεύματος, δηλαδή δόξα. Και αυτό γιατί? Γιατί το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα προς το Θεό, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται στο Θεό, γιατί δεν μπορεί η σάρκα να υποταχθεί στο Θεό. Η σάρκα του ανθρώπου, η αρέσκεια, το θέλημα, η γνώμη του ανθρώπου δεν υποτάσσεται στο Θεό, γιατί δεν μπορεί να υποταχθεί στο Θεό. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου ο άνθρωπος υποτάσσεται εις το Θεό. Όταν λοιπόν καταλάβουμε ότι είναι ανάγκη να είμαστε υποτεταγμένοι στο Θεό, στο Λόγο Του, το ξαναλέω, να είμαστε υποτεταγμένοι στο Θεό, στο Λόγο Του δηλαδή, και μπορούμε να είμαστε υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού μόνο δια Πνεύματος Αγίου, τότε γίνεται το μέγα θαύμα. Τότε το Πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν Χριστών του Θεού, που κατοικεί μέσα μας, θα ζωοποιεί και τα θνητά σώματα ημών δια του Πνεύματος του Αγίου. Τότε ο Θεός που ανέστησε τον νεκρό, τον Χριστό εκ νεκρών, θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά μας. Τι θα πει θα ζωοποιήσει? Θα μας κάνει νέους ανθρώπους, νέα κτίσματα, νέα σκέψη, νέες επιθυμίες, νέα θέλω, τα πάντα νέα. Θα το κάνει ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου του κατοικούντος εν ημίν, ώστε να μπορούμε πραγματικά να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο και να είμαστε αληθινά παιδιά Θεού. Είναι, αδελφοί αγαπητοί, μεγαλείο το να λατρεύεις το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Αλλά εγέρθητη ο κοιμόμενος, και τότε θα σε φωτίσει ο Θεός. Μην κοιμάσαι, μην ξεχνάς ότι δεν φτάνει μόνο που έρχεσαι στην εκκλησία, δεν φτάνει που προσεύχεσαι, δεν φτάνει που πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, δεν φτάνει που κηρύττεις, δεν φτάνει που προφητεύεις. Καλά είναι αυτά, αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό το οποίο ζωοποιεί και θα ζωοποιεί το θνητό σου σώμα είναι η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η κυβέρνηση του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή να αποφασίζουμε, επαναλαμβάνω, όχι σύμφωνα με αυτά που μας αρέσουν, θέλουμε ή νομίζουμε, αλλά σύμφωνα με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, που μας ζωοποιεί τα νεκρά μας σώματα και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Αμήν.